Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks, can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hard employees can breathe easier as well. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. Hello, <laughs> Ναι, ε, είναι μια δήλωση, ε, διαβεβαιώνει τους Αμερικανούς ότι δεν θα χάσουν καταθέσει. καταθέσεις, γιατί όπως ξέρουμε όταν κλείνουν τράπεζες πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Είχαμε ούτως ή άλλως από προχθές την ανακοίνωση εγγύησης των καταθέσεων τη ε, της Silicon Valley Bank. Να θυμίσω ότι είναι και μια τράπεζα που δεν έχει κυρίως μικροκαταθέτες, αλλά μεγαλοκαταθέτες, δηλαδή κυρίως επιχειρήσεις της Silicon Valley. Ε, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο οι διαβεβαιώσεις μπορούν να αντιστρέψουν τότε το κλίμα στην αγορά, το οποίο βλέπουμε ότι κάθε άλλο παρά παρά έχει βελτιωθεί. Είχαμε χθε τι μεγάλε απώλειε των τραπεζών, των μετοχικών τραπεζών και όπω είπε και εσύ, Ανέστη, συνεχίζονται σήμερα και στην Ασία. Ε, όσο για την λογοδοσία των υπευθύνων, το οποίο θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, μένει να τη δούμε. Διότι όλα αυτά τα χρόνια των αλλεπάλληλων χρηματοοικονομικών κρίσεων, μετά το 2008, ε, δεν θυμάμαι να έχουν γίνει Σοβαρές, να έχουν αποδοθεί σοβαρές ευθύνες πλην της Ισλανδίας όπου εκεί είχαμε φυλάκιση τραπεζιτών στην Αμερική είχαμε, θυμάμαι επίτροπέ στο κόγκρέσο και μάλιστα και προκλητικές δηλώσεις από τραπεζικούς παράγοντες τότε που κατέθεταν δεν θυμάμαι ενό ε, ποιάς τράπεζας ήταν που είχε πει ότι κάνουμε το, ξέρω εγώ, τη δουλειά του Θεού κάτι τέτοιο ε, τόσο προκλητικό μακάρι, μακάρι να μπει πρώτον να αποτραπεί μια διάχυση της τραπεζικής κρίσης ευρύτερα και μακάρι επιτέλου επιτέλους να αποδοθούν ευθύνε. Αλλά και όπως είπε και ο Biden είπε και το άλλο, το οποίο το είδαμε στο βίντεο, είπε ότι στον καπιταλισμό κάποιο κερδίζει και κάποιο χάνει. Κάπω έτσι εγώ το ερμηνεύω, υπονοώντα βέβαια για τους μεγαλοεπενδυτέ. Αλλά μέχρι στιγμή συνήθω. Άρα... Ναι, για ποιο λόγο. Αλλά συνήθω χάνουμε εμεί οι απλοί συνηθίοι, όταν ακόμα και για τράπεζε για τι οποίε δεν έχουμε ιδέα κατά που πέφτουν. Γιατί όταν γίνεται μια κρίση, διευρύνεται μια χρονοπιστωτική κρίση, ακολουθούν τα διάφορα άλλα, ας μην τα πούμε αυτή τη στιγμή, τις γνωστές και μη εξαιρετές παρενέργειες που έχουμε ζήσει από το 2008 και μετά διεθνώς.